Κύριε Μπαϊζέτη, να ξεκινήσουμε και να σας ρωτήσω ποια ήταν η ανάγκη που σας έκανε να γράψετε αυτό το βιβλίο. Τι θέλετε να μας πείτε? Αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι μπροστά σε μια τέτοια πρωτόγνωρη κρίση που χτύπησε την Ελλάδα και τόσα γεγονότα που συνέβησαν μέσα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα, αναρωτήθηκα εάν δεν θα έπρεπε, για να κατανοήσουμε καλύτερα αυτά τα γεγονότα και πώς φτάσαμε στην κρίση και ειδικότερα πώς φτάσαμε στα μνημόνια, αναρωτήθηκα λοιπόν αν δεν θα έπρεπε να αξιοποιήσω άμεσα αυτό το αρχείο που είχα και το ημερολόγιο, πρώτον για να κατανοήσω εγώ τι συνέβη και δεύτερον για να καταλάβει και ο κόσμος και ιδιαίτερα η νέα γενιά πώς οδηγήθηκε η χώρα μας σε αυτή τη μεγαλύτερη μεταπολεμική κρίση που αντιμετώπισε η Ελλάδα. Και πιστεύω ότι ο στόχος του βιβλίου είναι μέσα από μια αντικειμενική καταγραφή των γεγονότων, χωρίς να θέλω να ενοχοποιήσω κανέναν, να βγουν κάποια συμπεράσματα και προπάντων να προλάβουμε κάποιες χειρότερες εξελίξεις, αναγνωρίζοντας τα λάθη που κάναμε και αυτά που δεν πρέπει να κάνουμε στο μέλλον, ώστε να μην ξαναβρεθούμε σε μια τέτοια τραγική, δύσκολη κατάσταση. Κύριε Ρωμουλιώτη, να ξεκινήσουμε λίγο από την αρχή. Θα έχουμε χρόνο περίπου μια ώρα. Θα συζητήσουμε για όλα τα θέματα. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε λίγο από την αρχή. Η κυβέρνηση Παπανδρέου σας διορίζει στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Καλά το λέω? Ακριβώς. Πριν από εσάς ήταν ο κύριος... Δεν υπήρχε καινή η θέση, γιατί είχε παραιτηθεί η κυρία Ξαφά, η Μιράντα Ξαφά. Μάλιστα. Και επομένως για μεγάλο χρονικό διάστημα ήταν καινή η θέση. Μάλιστα. Και πάτε εσείς πότε στο... Εγώ φτάνω στη Ουάσιγκτον στις 7 Μαρτίου του 2010. Φτάνετε πάνω στην κρίση εσείς. Ακριβώς. Και 2 μήνες πριν από την υπογραφή του πρώτου μνημονίου. Του πρώτου μνημονίου. Και 1 μήνα μετά, αφού είχε πρωτοέρθει κλιμάκιο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στην Ελλάδα, από ό,τι είδα, και που μέχρι τότε ήταν κρυφό αυτό από την ελληνική κυβέρνηση. Το κλιμάκιο, το οποίο ονόμασαν μέσα εισαγωγικά τεχνικό κλιμάκιο, είχε φτάσει από το Γενάρη και προετοίμαζε το έδαφος για το ενδεχόμενο που η Ελλάδα αναγκαστεί να προσφύγει στο ταμείο. Και αυτό γιατί είχαν, όπως γνωρίζετε και το έχει πει και ο Ντομινίκ Στρος-Κάν επανειλημμένα, είχε επαφές με τον τότε Πρωθυπουργό, τον πρώην Πρωθυπουργό, τον Γιώργο Παπανδρέου, για το πώς θα μπορούσε να βοηθήσει το Ταμείο στην επίλυση της χρήσης χρέους της Ελλάδας. Επομένως, ήταν ο Ντομινίκ Στρος-Κάν έστειλε ένα κλιμάκιο, το οποίο το ονόμασε τεχνικό κλιμάκιο, αλλά ουσιαστικά ήταν οι άνθρωποι της Ευρωπαϊκής Διεύθυνσης, οι οποίοι ασχολούνται με προγράμματα. Συγχωρείτε, εκείνη την εποχή, αν θυμάστε καλά, υπήρχαν συνεχείς δηλώσεις του κυρίου Παπανδρέου σε συνεντεύξεις τύπου, εάν είχαμε καμία σχέση με το Διεθνές Νομικό Ταμείο, και το αρνιόταν κατηγορηματικά. Ναι, δεν ξέρω γιατί. Ενώ θα μπορούσε να βρει έναν άλλο τρόπο, πιο πλάγιο, και να μην απαντήσει τόσο ευθέως ότι δεν υπάρχει καμία επαφή. Εγώ γνωρίζω, κύριε Αναγωστάκη, όταν με κάλεσε ο πρώην Πρωθυπουργός στο γραφείο του για να λάβω αυτή τη θέση, αφού με είχε βολιδοσκοπήσει προηγουμένως μέσα από τον κοινό μας φίλο, τον Χάρη τον Μπαμπούκη. Και είχα πει τότε στον Χάρη τον Μπαμπούκη, βεβαίως να βοηθήσω, αλλά εγώ έχω εκλεγεί αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας στην Ένωση για τη Μεσόγειο στη Βαρκελόνη. Αν θέλετε, επειδή γνωρίζω τον Στρος-Κάν, να πάω για ένα μικρό χρονικό διάστημα να βοηθήσω στη δύσκολη εκείνη στιγμή. Ο ίδιος ο κ. Παπανδρέου μου είπε, και βεβαίως στη συνέχεια ο κ. Παπακοσταντίνου, ότι προσπαθεί να πείσει τους Ευρωπαίους να στηρίξουν την Ελλάδα. Υπήρχε μια δυστοκία από την πλευρά των Ευρωπαίων και κυρίως από την πλευρά της Γερμανίας και διάφορων άλλων σκληροπυρηνικών χωρών της Ευρωζώνης να αναγνωρίσουν ότι η Ελλάδα χρειάζεται βοήθεια. Αυτή η στάση ήταν και η ίδια στάση είχε κρατήσει και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η οποία πίστευε ότι αν η Ελλάδα προετοιμάσει και εφαρμόσει ένα πρόγραμμα σταθερότητας και ανάπτυξης και το υποβάλει στην κοινότητα, θα συνεχίσει να χρηματοδοτείται από τις αγορές. Αυτό και έγινε. Το Φεβρουάριο εγκρίθηκε αυτό το πρόγραμμα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, που προέβλεπε ότι θα μειώσουμε το δημοσιονομικό έλλειμμα. Τότε
είχε καταγραφεί ένα δημοσιονομικό έλλειμμα της τάξης του 12,7% στο 3% το 2012. Να σας πω, το πράσινο φως για να έρθει αυτή η ομάδα του Δούνου του ήρθε τον Ιανουάριο, έτσι. Ναι. Πότε δόθηκε? Επειδή μεσολάβησαν τα Χριστούγεννα το Δεκέμβριο, ασφαλώς για να ετοιμαστούν οι ομάδες και να κατέβουν κάτω στην Ελλάδα χρειάζεται κάποιος χρόνος. Άρα αρχές Δεκεμβρίου, ας πούμε. Ναι, ας πούμε ότι ήταν το Δεκέμβριο. Ναι. Το Δεκέμβριο. Από τη στιγμή που στέλνει ο κύριος Στροσκάν εδώ μια ομάδα, υπήρχε ποτέ περίπτωση η Ελλάδα να μην είχε μπει στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, ή ήταν από τότε η λυμένη απόφαση? Ο Στροσκάν ήθελε να βοηθήσει οπωσδήποτε την Ελλάδα, βλέποντας και την αδυναμία ή την έλλειψη βούλησης των Ευρωπαίων να στηρίξουν την Ελλάδα. Γιατί ως Γενικός Διευθυντής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου είχε μια ευθύνη, τη διατήρηση της παγκόσμιας οικονομικής σταθερότητας. Και επομένως είχε διαβλέψει έγκαιρα ότι μια αποσταθεροποίηση της Ελλάδας θα μπορούσε να προκαλέσει ντόμινο επιπτώσεις σε άλλες χώρες της Ευρωζώνης και κατ' επέκταση θα διατάρασε την. Όπως έγινε. Ναι, διατάρασε την παγκόσμια οικονομία. Και αυτό δεν το ήθελε. Θέλω να σας πω ότι από τη στιγμή που στέλνει μια ομάδα και αποφασίζει να στείλει μια ομάδα, σημαίνει ότι η Ελλάδα μαθηματικά πήγαινε εκεί. Δεν ήρθε εδώ απλώς να παρατηρήσει και αν μπαίναμε στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Τώρα, η αλήθεια είναι, κύριε Χασαπόπουλε, ότι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός μπροστά στην έλλειψη, θα έλεγα, αποφασιστικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωζώνης να στηρίξουν την Ελλάδα, είχε χρησιμοποιήσει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ως διαπραγματευτικό, μέσα σε εισαγωγικά, όπλο. Αλλά βεβαίως, ενώ αρχικά οι Ευρωπαίοι δεν ήθελαν να ακούσουν για το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και μάλιστα ο Jean-Claude Trichet, ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, έλεγε ότι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο δεν έχει καμία θέση μέσα σε αυτή την υπόθεση, σιγά διαμορφώθηκε η άποψη ότι επειδή είχε διαπιστωθεί ότι τα ποσά που θα χρειαζόταν η Ελλάδα ήταν πολύ σημαντικά για να τα διεκδικήσουν οι κυβερνήσεις της Ευρωζώνης μέσα από τους προϋπολογισμούς τους και τα κοινοβούλια τους, διαμορφώθηκε η άποψη ότι ένα μέρος της χρηματοδοτικής στήριξης Ελλάδας θα έπρεπε να περάσει μέσα από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Και έτσι, από εκεί που χρησιμοποιήθηκε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ως διαπραγματευτικό όπλο για να πείσουμε τους Ευρωπαίους να συνδράμουν την Ελλάδα και να επιλύσουν το ελληνικό πρόβλημα και την κρίση χρέους, τελικά παγιδευτήκαμε, αυτοπαγιδευτήκαμε κατά κάποιο τρόπο με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Κύριε Ρουμελιώτη, παρατηρώ ότι πολύ διακριτικά μιλάτε για την πίεση που μας ασκούσε η Γερμανία και συνεχώς μας ασκεί, και πολύ διακριτικά αφήνεται απόξω λίγο το τι συνέβη με την ελληνική κυβέρνηση και πώς αντιμετώπισε αυτή την τόσο μεγάλη πίεση. Κρατάμε στην άκρη ότι η κυβέρνηση, το κλιμάκι είχε έρθει τον Ιανουάριο και ότι η κυβέρνηση δεν έλεγε την αλήθεια στον ελληνικό λαό. Πολύ δυνατό κομμάτι, το οποίο θα το ξαναδούμε μπροστά μας. Εσείς από τον Μάρτιο και μετά που πάτε λοιπόν εκεί και αρχίζετε να συμμετέχετε στις σκέψεις, τι συναντάτε? Λοιπόν, πρέπει να κάνω μια μικρή παρένθεση. Εγώ όταν κλήθηκα στις 18 Φεβρουαρίου να συναντήσω τον Υπουργό Οικονομικών και την επόμενη μέρα τον Πρωθυπουργό, μου είπαν επιλέξει. Έχουμε πρόβλημα με τους Ευρωπαίους εταίρους μας, δεν θέλουν να στηρίξουν την Ελλάδα ή συζητάνε, χρονοτριβούν για το πώς θα στηριχθεί η Ελλάδα σε αυτή την κρίσιμη φάση. Επομένως, είμαστε υποχρεωμένοι να διερευνήσουμε και άλλους τρόπους χρηματοδοτικής στήριξης Ελλάδας. Αλλά βεβαίως το Ταμείο δεν μπορούσε από μόνο του να στηρίξει την Ελλάδα. Υπήρχαν δύο λόγοι γι' αυτό. Ο πρώτος λόγος ήταν ότι νομικά δεν μπορούσε να επέμβει σε μια χώρα της Ευρωζώνης αν η ίδια η Ευρωζώνη δεν το καλούσε. Σωστό. Ας πούμε, όχι αν δεν το καλούσε, γιατί. Αν δεν συμφωνούσε η Ευρωζώνη. Ήταν ένας νομικός λόγος πολύ σοβαρός, τον οποίο το ξέραμε. Ο δεύτερος λόγος ήταν ότι το Ταμείο από μόνο του δεν είχε τα χρηματοδοτικά εκείνα μέσα, λόγω και της μικρής ποσόστοσης της Ελλάδας, για να επέμβει δραστικά και να βοηθήσει χρηματοδοτικά την Ελλάδα. Άρα χρειαζόταν η σύμπραξη και της Ευρωζώνης. Λοιπόν, 18 Φεβρουαρίου μου λένε πήγαινε να διευκολύνεις την κατάσταση, να συζητήσεις με τον Στροσκάν, να δεις τι χρηματοδοτική στήριξη μπορεί να μας παρέχει το Ταμείο και αν χρειαστεί πότε θα προσφύγουμε και πώς θα προσφύγουμε αφού λύσουμε το θέμα με τους Ευρωπαίους. Άρα ήταν γνωστό αυτό και οι ομάδες που επεξεργαζόντουσαν εδώ τα στοιχεία της ελληνικής οικονομίας
προετοίμαζαν επίσης το έδαφος, γιατί το Ταμείο ποτέ δεν επεμβαίνει σε μια χώρα αν δεν έχει μια σαφή εικόνα της κατάστασης και δεν ξέρει πού πάει. Διάβασα εδώ στο βιβλίο σας ότι από την πρώτη στιγμή που πήγατε εκεί, η άποψη πριν ακόμη το πρώτο μνημόνιο, όσο μελετούσαν τα στοιχεία, ήταν το θέμα της αναδιάρθρωσης του χρέους. Από την αρχή είπανε δηλαδή να πάρουμε τα μέτρα, αλλά χρειάζεται αναδιάρθρωση του χρέους. Και ότι υποχώρησε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, γιατί οι Γερμανοί, τέλος πάντων η Ευρώπη δεν ήθελε, προκειμένου να υπογραφεί το πρώτο μνημόνιο. Άρα από τότε αυτοί βάζανε ως θέμα την αναδιάρθρωση. Το Ταμείο έχει μεγάλη εμπειρία σε προγράμματα προσαρμογής, προγράμματα δημοσιονομικής προσαρμογής και αναδιάρθρωση χρέους. Γνώριζε εκ των προτέρων ότι το χρέος Ελλάδας ήταν πάρα πολύ ψηλό. Σε ένα εμπιστευτικό χαρτί που στέλνει στις 25 Μαρτίου του 2010 στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ταμείο λέει ξεκάθαρα ότι το χρέος είναι δυσβάστακτο, είναι πολύ υψηλό και ακόμα και αν επαρθούν τα δημοσιονομικά αυτά αυστηρά μέτρα για την δημοσιονομική προσαρμογή, θα συνεχίζει να αυξάνει το χρέος. Διότι θα απαιτηθεί χρόνος για να γίνει αυτή η δημοσιονομική προσαρμογή και έλεγε στο έγγραφο αυτό που έστειλε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι το χρέος θα αυξηθεί πάνω από 150% μέχρι το 2013. Και έλεγε ένα δεύτερο πράγμα, ότι η δημοσιονομική προσαρμογή δεν πρέπει να είναι στενή, με την έννοια χρονικά στενή. Πρέπει να δοθεί χρόνο στην Ελλάδα τουλάχιστον 5 χρόνια για να μπορέσει να γίνει αυτή η προσαρμογή, έτσι ώστε να μην σκοτωθεί η ανάπτυξη. Αυτό το αναφέρετε και μέσα στο βιβλίο σας και έχετε μάλιστα και το έγγραφο αυτό που λέτε ακριβώς τι εισηγήθηκε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στην Ευρωπαϊκή, στους παράγοντες της Ευρώπης. Τώρα, στις 7, 9 ή 10 Μαρτίου, δεν θυμάμαι καλά, ήρθε ο κ. Παπακωνσταντίνος στη Ουάσινγκτον. Ήταν η πρώτη του επαφή με το Ταμείο στη Ουάσινγκτον. Γιατί τις επαφές τις συνέχισε στην Αθήνα με τα. Πριν πάτε εσείς. Ναι, πριν πάω. Όχι, αφού είχα πάει. 7 Μαρτίου 2010. Α, 20 μέρες μετά. Ναι, φτάνω στη Ουάσινγκτον. 2-3 μέρες μετά έρχεται ο κ. Παπακωνσταντίνου. Δεν θυμάμαι ακριβώς. Και γίνεται η πρώτη συνάντηση με τα στελέχη του Ταμείου. Και εκεί του επισημαίνουν τρία πράγματα. Πρώτον, ότι το πρόγραμμα αυτό που θέλει η Ευρώπη να προωθήσει στην Ελλάδα είναι πάρα πολύ φιλόδοξο σε ό,τι αφορά το χρόνο της δημοσιονομικής προσαρμογής. Δεύτερον, ότι υπάρχει νομικό πρόβλημα και το Ταμείο δεν θα μπορέσει να επέμβει ακόμα κι αν η Ελλάδα υποβάλει αίτημα και προσφύγει στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για χρηματοδοτική στήριξη, εάν δεν έχει προηγουμένως την έγκριση της Ευρωζώνης. Και τρίτο θέμα, του είπανε ότι το χρέος, ποτέ η ελληνική οικονομία, δύσκολα η ελληνική οικονομία για να κυριολεκτώ, θα ανακάμψει εάν δεν γίνει αναδιάρθρωση του χρέους. Βεβαίως το Ταμείο γνώριζε ότι το θέμα αυτό ήταν θέμα ταμπού για τους Ευρωπαίους, οι οποίοι εκείνη τη στιγμή το μόνο τους μέλημα ήταν να προστατεύσουν τις τραπεζές τους, που είχαν εκτεθεί με ομόλογα του ελληνικού δημοσίου. Αν γινόταν το κούρεμα τότε, η αναδιάρθρωση, πόσα θα χάνανε οι ευρωπαϊκές τράπεζες? Οι ξένες τράπεζες γενικά είχαν αγοράσει μέχρι το τέλος του Δεκεμβρίου του 2009 περίπου 76 δισεκατομμύρια ομόλογα του ελληνικού δημοσίου. Εάν, όπως έλεγε η Citigroup, γινόταν τότε μια αναδιάρθρωση τάξης 30%, θα είχε μειωθεί το χρέος μας περίπου στο 79%, 80%, και θα ήταν αντιμετωπίσιμη η κατάσταση. Θα χρειαζόμαστε θα μπορούσαμε να κάνουμε μεγαλύτερη χρονικά δημοσιονομική προσαρμογή. Θα μπορούσαμε να μην είναι τόσο αυστηρά τα μέτρα και να περιορίσουν τόσο σημαντικά τη ζήτηση και να πάθει καθίζηση η πραγματική οικονομία, και θα μπορούσαμε βεβαίως να γλιτώσουμε τόκους και κεφάλαια τα οποία δανειστήκαμε εκ των υστέρων για να καλύψουμε τις τεράστιες χρηματοδοτικές μας ανάγκες. Κύριε Ρουμελιώτη, αυτά που λέτε είναι μια πολύ μεγάλη βόμβα. Έτσι, εννοώ, εσείς ξέρετε πολύ καλύτερα από εμένα τι λέτε. Απλώς εγώ σχολιάζω το εξής, ότι επειδή οι τράπεζες δεν ήθελαν, οι ευρωπαϊκές τράπεζες, να υποστούν όλα αυτά, η ελληνική κυβέρνηση στην ουσία εκείνης της εποχής αναγκάστηκε, δεν είχε τη δυνατότητα και την πυγμή να κάνει αυτό που πραγματικά ήθελε και αναγκάστηκε να υποστεί τις πιέσεις και να γίνει υποχείριο των τραπεζών και να υποστεί τις πιέσεις από τη μεριά των τραπεζών, με αποτέλεσμα να τραβάμε εμείς όλα αυτά σήμερα. Είναι έτσι, κύριε Αναγνωστάκη, που τα λέτε. Δεν δείξαμε την απαραίτητη, θα έλεγα, διαπραγματευτική πυγμή
ώστε να διασφαλίσουμε καλύτερα τα συμφέροντα της χώρας μας απέναντι στο λόμπι των ξένων τραπεζών. Και βεβαίως οι κυβερνήσεις της Ευρωζώνης προστάτευσαν τα εθνικά τους συμφέροντα, δηλαδή τα συμφέροντα των τραπεζών τους. Καλά κάνουν αυτοί. Καλά κάνουν εμείς και καλά κάνανε. Αλλά ωστόσο, εμείς τότε είχαμε ένα διαπραγματευτικό όπλο. Εκείνη τη στιγμή η Ευρώπη ήταν απροετοίμαστη τελείως να αντιμετωπίσει μια πτώχευση της Ελλάδας. Μια πτώχευση της Ελλάδας σήμαινε ότι οι αγορές θα αύξαναν τα επιτόκια δανεισμού στην Ισπανία, στην Ιταλία, στην Πορτογαλία, στην Ιρλανδία. Σε βαθμό κακουργηματικό. Ναι, και θα. Αδύνατο να. Θα οδηγούμαστε σε μια μεγάλη κρίση. Τι έπρεπε να γίνει, να κάνει η Ευρώπη σε αυτή την περίπτωση? Να βρει τους απαραίτητους πόρους, να χρηματοδοτήσει με πόρους σημαντικούς, έτσι. Να χρηματοδοτήσει τα χρηματοδοτικά κενά αυτών των χωρών. Δεν ήταν προετοιμασμένοι, δεν υπήρχαν μηχανισμοί. Άρα, τι έπρεπε να κάνει. Έπρεπε να επιμείνει ότι. Και να συμμαχίσει με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, που έλεγε ότι χρειάζεται μια αναδιάρθρωση από την αρχή, να συμμαχίσει με τον Στρόσκαν, ο οποίος εκείνη την εποχή, σας θυμίζω, λόγω του ρόλου του που είχε παίξει για αντιμετώπιση κρίσης του 2007-2008, είχε μεγάλο κύρος και έπειθε τους Ευρωπαίους να θέσουν το θέμα της αναδιάρθρωσης επισήμως και πιεστικά στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Πριν το πρώτο μνημόνιο. Αυτό ήταν το. Να απειλήσει και με χρεοκοπία ενδεχόμενο. Να απειλήσει και με χρεοκοπία. Διότι από τη χρεοκοπία δεν θα είχαν μόνο η Ελλάδα. Θα είχαν κυρίως η Ευρωζώνη. Θα είχαν. Και πιστεύω κάτω από την πίεση αυτή, οι Ευρωπαίοι θα κάναν πίσω. Θα δεχόντουσαν, ας πούμε, ένα κούρεμα της τάξης του 30%. Και μάλιστα η υποκρισία τους είναι τέτοια που ενώ αρνήθηκαν την αναδιάρθρωση του χρέους, όχι επειδή τη ζήτησε η Ελλάδα ή επέμεινε η Ελλάδα, αλλά επειδή το Ταμείο το έθεσε αυτό το θέμα στο τραπέζι των συζητήσεων με τις Βρυξέλλες. Ενώ λοιπόν αρνήθηκαν στην Ελλάδα την αναδιάρθρωση του χρέους για να προστατεύσουν τις τραπεζές τους, λίγο μετά, λίγες μεταβδομάδες, στα πλαίσια των αποφάσεων που πήραν για την σύσταση του μηχανισμού, του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Στήριξης, στην Ντοβίλ, είπαν ξεκάθαρα ότι θα γίνεται στα πλαίσια αυτού του μηχανισμού αναδιάρθρωση και χρέους, εάν χρειαστεί. Βεβαίως, αφού είχαν προστατεύσει τις τραπεζές τους, έτσι. Βεβαίως. Λοιπόν, να σας πω, εσείς αυτή την τακτική ότι να απειλήσει ακόμη και με χρεοκοπία πριν το πρώτο μνημόνιο. Γιατί αυτή την τακτική θα τη βρούμε και μετά. Το γράφετε και στο βιβλίο σας. Θα το βρούμε και μετά το πρώτο μνημόνιο. Πριν το πρώτο μνημόνιο, το είχατε πει στην ελληνική κυβέρνηση και τι σας είχαν πει τότε? Όταν η ελληνική κυβέρνηση έρχεται δια του Υπουργού, εκπροσωπείται δια του Υπουργού Οικονομικών και του λένε στο Ταμείο, ο διευθυντής, ο Μάρεκ Μπέλκα, του λέει ο διευθυντής ότι ευρωπαϊκών υποθέσεων ότι το πρόβλημα του χρέους είναι σοβαρό. Όταν γνωρίζω από πρώτη πηγή ότι ο Στρόσκαν το είχε επισημάνει αυτό και στον Πρωθυπουργό, το είχε επισημάνει και στους Ευρωπαίους ηγέτες. Όταν είναι γνωστό αυτό το θέμα. Όχι, δεν χρειάζεται γνωστό, ειδική. Γιατί δεν ακολούθησε αυτή την τακτική, τι σας είπανε? Δεν γνωρίζω. Γι' αυτό πρέπει να ρωτηθούν οι ίδιοι. Αρχικά, όταν είχα θέσει εγώ αυτό το θέμα και δημοσίως είπανε ότι το είχαν θέσει, αλλά οι Γερμανοί αρνήθηκαν. Εγώ ξέρω τι μας είπαν οι εμπειρογνώμονες του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στο πρώτο διοικητικό συμβούλιο που έγινε για να εγκριθεί το πρώτο μνημόνιο. Τι είπαν πριν? Πολλοί αντιπρόσωποι χωρών, μέλη του διοικητικού συμβουλίου, κατέκριναν αυτό το πρώτο μνημόνιο λέγοντας ότι υπάρχει ένα ουσιαστικό στοιχείο που λείπει από το πρόγραμμα αυτό για να είναι πετυχημένο, για να θεωρηθεί πετυχημένο. Και αυτό το ουσιαστικό στοιχείο είναι η έλλειψη αναδιάρθρωσης χρέους. Μπροστά σε αυτή την κριτική. Το είπανε βεβαίως. Και στο διοικητικό. Και είναι γραμμένο είναι αυτό στα πρακτικά. Είναι καταγεγραμμένο στα πρακτικά και βεβαίως αυτά τα πρακτικά τα έχω καταθέσει εκεί που έπρεπε πριν από μερικές μέρες. Αυτά όλα πριν την υπογραφή του μνημονίου, πάντα. Πριν την υπογραφή του μνημονίου. Την ημέρα που εγκρίνονταν το πρώτο μνημόνιο. Μάλιστα. Από το διοικητικό συμβούλιο. Και αναγκάζονται οι εμπειρογνώμονες του Ταμείου και να πούνε στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου. Μα οι ίδιες οι ελληνικές αρχές απέρριψαν το ενδεχόμενο της αναδιάρθρωσης. Και θα σας τα πω ακριβώς πώς το είπε ο κύριος Τόμψον στο Διοικητικό Συμβούλιο. The Greek authorities themselves ruled out debt restructuring. Δηλαδή, για ξαναπείτε το για όσους δεν ξέρουν λοιπόν, αγγλικά. Ότι οι ίδιες οι ελληνικές αρχές απέρριψαν το ενδεχόμενο της αναδιάρθρωσης. Άρα δεν είχαμε κανένα όπλο. Είχαμε συμμάχους, αλλά δεν είχαμε την ίδια την ελληνική πλευρά να στηρίζει ένα τέτοιο αίτημα. Να πάρει αυτή την απόφαση. Θέλω να σας πω και κάτι άλλο. Όχι, να σας πω κάτι. Τώρα είμαστε εδώ. Μετά το διάλειμμα, γιατί πρέπει να κάνουμε μια μικρή διακοπή, θα πάμε, γιατί εγώ στο βιβλίο λέτε εδώ στις 28 Ιουνίου πια, του 10, ο Στρός